Σοκαρισμένο παραμένει το Πανελλήνιο και ειδικότερα η Μεσσηνία και η Τριφυλία από το άγριο έγκλημα που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στη Γιόλακα Φιλιατρών. Άγνωστος ή άγνωστοι δράστες σκότωσαν μια 57χρονη γυναίκα, καταφέροντάς της κέρια χτυπήματα, πιθανότατα με μαχαίρι, στο λαιμό και τα χέρια. Η γυναίκα βρήκε μέσα σε λίμνη αίματος η αδερφή της, η οποία είχε φύγει για λίγο από το σημείο για να αφήσει στα Φιλιατρά εργάτρια της θερμοκηπιακής μονάδας που διατηρούσαν από κοινού. Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη με χαρακτηριστικές της αναφορές στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώην Δημάρχου Φιλιατρών Άλκη Ξίγκα. Αυτοί οι άνθρωποι όλοι που έρχονται εδώ χρειάζονται όντως οι αλλοδαποί εργάτες, είναι πάρα πολύ χρήσιμοι στην τοπική οικονομία. Όμως υπάρχει ένα αλλά, δεν υπάρχει αστυνομικό τμήμα πλέον στην πόλη με αποτέλεσμα μετά την κατάργησή του να έχει αλλάξει η ζωή όλων μας. Οι μετανάστες, οι αλλοδαποί επικοινωνούν μεταξύ τους με τα τηλέφωνα, ξέρετε, και ξέρουν πού είναι εύκολο να διαμείνουν χωρίς να ελεγχθούν. Τα Φιλιατρά αυτή τη στιγμή είναι γεμάτα, δηλαδή δρόμος, πλατεία, έρχεται βέβαια κάποιο περιπολικό από την Κυπαρισία, από τους Αγκαλιάνους που υπάρχουν αντίστοιχα αστυνομικά τμήματα. Αλλά φανταστείτε, ας πούμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, τη Μεσσίνη να αστυνομεύεται από την Καλαμάτα. Υψώνοντας κραυγή αγωνίας, ο Άλκης Ξίγκας έθεσε το ζήτημα της ελλιπούς αστυνόμευσης. Αν εγώ είμαι κλέφτης και θέλω να κάνω μία διάρρηξη και ξέρω ότι τα περιπολικά είναι στην Κυπαρισία, στους Αγκαλιάνους, θέλει μισή ώρα να έρθει. Έχω κάνει τη δουλειά μου, έχω τελειώσει και έχω φύγει. Προσφέρεται δηλαδή η περιοχή πλέον για παρανομία. Αυτό το ξέρουν πολύ καλά οι κακοποιοί. Τώρα, γίνονται πάρα πολλά. Γίνονται διαρρήξεις, γίνονται κλοπές. Η πλατεία των Φιλιατρών, που ήταν κόσμημα κάποτε, έχει γίνει τόπος συνάθρησης αλλοδαπών. Χωρίς έλεγχο. Δεν ξέρουμε ποιος είναι, από πού έχει έρθει, πού μένει, πώς ζει. Και οι εθνικότητες που έρχονται είναι από όλο τον κόσμο. Μιλάμε για Πακιστανούς, για Αφγανούς, για Σομαλούς, για Καμερουνέζους. Εδώ υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι ανεξέλεγκτη. Και αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, ίσως γιατί μπορεί να είναι και Έλληνας που έχει κάνει αυτό, ας περιμένουμε την αστυνομία να αποφανθεί τι έχει γίνει. Παρ' όλα αυτά, η μία αστυνόμευση της περιοχής, η αστυνόμευση, ξέρετε, είναι αυτό που έλεγαν οι παππούδες μας, ο φόβος φυλάει τα έρημα. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μονάδα σε μια πόλη η οποία 3-5 χιλιάδες αλλοδαπούς, 2 χιλιάδες αλλοδαπούς, ανάλογα με την καλλιέργεια και ανάλογα με την εποχή.